Σειρά έχει η Ανδριανή Πετρίδου, μέλος της Ένωσης Απόστατων Αξιωματικών Στρατού. Ελληνίδες, Έλληνες, συντοπίτες μου, καλημέρα σας. Μέσα από την ψυχή μου χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Δεν θα σας πω ξανά ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Το ξέρετε. Χρειάζεται να σας το πει κάποιος. Ούτε θα σας πω επίσης για τις θυσίες που έκανε ο λαός μας στο διάβα των αιώνων για να κρατήσει την Μακεδονία, να την ελευθερώσει και να την κρατήσει ελεύθερη. Και αυτό το ξέρετε. Ούτε επίσης αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσω για την αντισυνταγματικότητα της ψήφισης αυτής της συμφωνίας, για τις παράνομες δοσοληψίες που σιγά σιγά οι ίδιοι αφήνουν να συζητιούνται, ή για τις έξωθεν πιέσεις, για τις επιβολές, ποιος ξέρει με ποια ανταλλάγματα, για τους εκβιασμούς, τις εξαγορασμένες ψήφους και από τις δυο πλευρές των συνόρων. Είναι άλλοι καταλληλότεροι, νομικοί, και θα μιλήσουν για αυτά. Θα σας μιλήσω όμως για το θράσος που έχει αυτή η κυβέρνηση, που τολμάει να εξισώνει εμάς, τους πολίτες, το λαό τους, με το Χίτλερ και το Μουσολίνι. Θα σας πω ότι ο πατριωτισμός δεν είναι ντροπή. Είναι χρέος και καθήκον όλων μας. Ούτε άμυαλοι είμαστε, ούτε ανίκανοι, ούτε ακραίοι, ούτε λαϊκιστές. Τους επιστρέφουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, κύριε Πρωθυπουργέ. Άλλωστε, ας θυμηθούμε τους αρχαίους μας πρόγονες, αλλά και τον Ίωνα Δραγούμη, που έλεγε ότι μόνο ενεργός πολίτης δικαιούται να ζει σε ένα έθνος, να στηρίζει ένα κράτος, να είναι ενεργός εθνικά. Και όλοι μας όσοι βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε και εκείνοι που λείπουν, όσο θα είμαστε ενεργοί, θα είμαστε στο πλάι του έθνους μας. Θα σας μιλήσω για ένα παγκόσμιο παράδοξο. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Ένας λαός λοιπόν που διαδηλώνει για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μια ταυτότητα συνυφασμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό του. Όχι ενάντια σε κάποιον κατακτητή, όχι ενάντια σε κάποιον βάρβαρο, αλλά ενάντια στην ίδια του την κυβέρνηση που τόλμησε να διαπραγματευτεί ένα θέμα ύψης της εθνικής σημασίας χωρίς να μας ρωτήσει. Αυτό, ναι, είναι φασισμός. Θα σας μιλήσω όμως και για όλους εμάς, ή μάλλον κάποιους από εμάς, που κρυβόμαστε φοβισμένοι, όχι από τα στήφη των εχθρών, αλλά μην τυχόν και μια παρέα εθνομηδενιστών μας χαρακτηρίσει φασίστες. Για τους επαναστάτες του πληκτρολογίου αναφέρομαι, που αναλώνονται σε ηνοειρωνίες και κατάρες αντί να είναι στο δρόμο, στην πλατεία, εδώ ανάμεσά μας. Μα την αλήθεια είναι πολύ θλιβερή αυτή η εικόνα. Να βλέπεις ένα λαό που δεν φοβήθηκε σπαθή και κανόνι κατακτητή, να φοβάται μια παρέα πλιατσικολόγων της ιστορίας του. Νομίζετε ότι η Μακεδονία μας πέφτει αρκετά μακριά και δεν μας αφορά? Λοιπόν, ο συντοπίτης μας, ο βουλευτής, φρόντισε αυτήν την απόσταση να τη μικρύνει δραματικά. Δήλωσε μες στη Βουλή πως εμείς, οι Δωδεκανήσιοι, ζηλέψαμε τάχα τη Συμφωνία των Πρεσπών και ότι θα θέλαμε μια ίδια στο Αιγαίο για να ψαρεύουμε ήσυχοι τις τσιπούρες στα δικά μας νερά. Δεν νομίζω ότι ζηλέψαμε κάτι τέτοιο. Τώρα, μήπως ήρθε λίγο πιο κοντά το θέμα της Μακεδονίας σε εμάς? Πρέπει να καταλάβουμε πως αν αφήσουμε να χαθεί η Μακεδονία, θα χαθούμε κι εμείς. Και αν τη σώσουμε, κι εμείς από αυτήν θα σωθούμε. Όχι λοιπόν, η Ελλάδα δεν παραδίδει τίποτα. Οι Έλληνες δεν υπογράψαμε καμιά συμφωνία. Το εθνικό συμφέρον είναι δική μας υπόθεση. Δεν είναι ούτε των Ευρωπαίων, ούτε των Σκοπιανών, ούτε άλλων δυνάμεων, ούτε των κομμάτων, ούτε των πολιτικών στόχων τους για εξουσία. Αν όμως δεν θέλουμε να θρηνήσουμε πατρίδες, πρέπει να διαλέξουμε αν θα είμαστε ήσυχοι ή ελεύθεροι.
Και τα δυο μαζί δεν γίνεται. Αν τολμούν να σκάνουν δημοψήφισμα. Ο καφές μας θα είναι πάντα εκεί να τον απολαύσουμε. Η κοπή μιας πίτας μπορεί να γίνει μια άλλη στιγμή. Το ίδιο και η παρουσίαση τοπικών δημοτικών προγραμμάτων. Μια άλλη υποχρέωση. Όλοι έχουμε κάτι σημαντικό να κάνουμε. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Πρώτα όμως πρέπει τώρα να βγούμε και να αντικρίσουμε ξανά τη σημαία μας περήφανη. Γι' αυτήν πέσαν τρία παλικάρια εδώ πιο πάνω στα νερά μας και πριν μερικές μέρες κάναμε ένα τρισάγιο στη μνήμη τους. Ας τους τιμήσουμε λοιπόν όπως πραγματικά τους άξιζε, βάζοντας και εμείς πρώτα την πατρίδα πάνω από όλα τα άλλα. Στους Έλληνες δεν αξίζει ούτε ο φόβος, ούτε η τοπάθεια, ούτε η απογοήτευση, ούτε η απελπισία. Θάρρος μόνο. Είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Έτσι φτιαχτήκαμε και έτσι θα πεθάνουμε. Η ελευθερία των Ελλήνων είναι βγαλμένη από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Και σε αυτά μόνο θα δώσουμε αναφορά. Σε αυτά και στα παιδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ μόνο ένα. Αυτό που σήμερα κάνουμε, να ενωθούμε πόλεις από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, να βρει κι άλλους μιμητές. Τότε θα υπάρχει ελπίδα. Και εμείς δεν αφήνουμε την ελπίδα να πεθάνει και θα αγωνιστούμε για αυτή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.